Σήμερα είναι μια ωραία μέρα. Σήμερα είναι η μέρα πανεργατικής απεργίας. Σήμερα βρίσκονται οι εργαζόμενοι σε πρώτο πλάνο. Σήμερα μιλάει το δικό μας δίκιο, οι δικές μας ανάγκες, η δική μας θέληση να ζήσουμε μια ζωή με δικαιώματα και αξιοπρέπεια. Σήμερα η βροντερή φωνή του μαχόμενου και αγωνιζόμενου λαού καλύπτει τα άθλια και ποταπά καλέσματα για προσαρμογή στη φτώχεια, την ανέχεια και τη μίζερη ζωή για τους πολλούς, ώστε να χορταίνουν οι λίγοι και να μεγαλώνουν τα κέρδη τους. Σήμερα ο καθαρός αέρας που φυσάει στις απεργιακές μας συγκεντρώσεις διώχνει για λίγο πάνω από την πόλη τη δυσοσμία που αναβλύζει από το πολιτικό σύστημα των νόμιμων και παράνομων παρακολουθήσεων, των επιχειρηματικών συγκρούσεων για το μοίρασμα της λίας από την νόμιμη κλοπή του μόχθου και του ιδρώτα μας. Σήμερα λοιπόν και εμείς οι χιλιάδες απεργοί δάσκαλοι και δασκάλες ενώνουμε τη φωνή μας με τους γονείς, τους παππούδες και τις γιαγιάδες των μαθητών μας στον αγώνα για αυξήσεις στους μισθούς, για συλλογικές συμβάσεις, για δουλειά με δικαιώματα, για φθηνά τρόφιμα και ρεύμα για το λαό. Λέμε, δεν πάει άλλο με τους μισθούς των 700 και 800 ευρώ για χιλιάδες νεοδιόριστους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Δεν πάει άλλο με τους παγωμένους μισθούς και τα κομμένα δώρα για όλους τους συναδέλφους που αναγκάζονται να ξοδεύουν ένα ολόκληρο νίκη για να ζήσουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, ένα ακόμα νίκη για να μετακινηθούν από και προς το σχολείο. Και επειδή βρισκόμαστε στο 2022, θέλουμε να πούμε και κάτι ακόμα. Δεν έχουμε κανένα σκοπό να γυρίσουμε 100 χρόνια πίσω, τότε που οι δημόσιοι υπάλληλοι μαζεύονταν εδώ δίπλα στην πλατεία Κλαθμόνος και κλαίγανε τη μοίρα τους και παρακαλούσαν να αλλάξει μια κυβέρνηση και ένας υπουργός. Ξεκαθαρίζουμε ότι η σημερινή απεργία θα είναι μόνο η αρχή. Τις επόμενες μέρες οι σύλλογοι, οι ΕΛΜΕ, οι χιλιάδες εκπαιδευτικοί θα συζητήσουμε συλλογικά και θα αποφασίσουμε για την κλιμάκωση του αγώνα μας, προετοιμάζοντας έναν θερμό, αγωνιστικό, απεργιακό χειμώνα για την κυβέρνηση. Απέναντι σε όλους αυτούς που μας λένε να κάτσουμε στα αυγά μας. Και αυτό ας το πάρουν και ως μια προειδοποίηση από τη σημερινή απεργία. Δεν θα επιτρέψουμε κανένα σχολείο να παγώσει, κανένας μαθητής να πεινάσει, να μείνει μόνος και μόνη στο έλεος της εξαθλίωσης που μας ετοιμάζουν. Δεν θα επιτρέψουμε την παραπέρα οικονομική, εργασιακή και παιδαγωγική εξαθλίωση των εκπαιδευτικών. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, αυτές τις μέρες ως εργαζόμενοι συνειδητοποιήσαμε για ακόμα μια φορά τη δύναμη που έχουμε στα χέρια μας. Το Σάββατο στις 5 του Νοέμβρη οι εκπαιδευτικοί με το εμβληματικό 68% αποχής από τις ηλεκτρονικές εκλογές παροδία για τα υπηρεσιακά συμβούλια που εδώ στο Λεκανοπέδιο ξεπέρασε το 85%, κουρελιάσαμε στην πράξη τα σχέδια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και της κυρίας Κεραμέως για να επιβάλλουν τις απολύτως απαράδεκτες, διαβλητές και διάτριτες διαδικασίες επιλογής των εκπροσώπων μας. Δώσαμε ένα ακόμα ισχυρό ράπισμα στην προσπάθεια εφαρμογής και γενίκευσης του εκτροματικού νόμου Χατζηδάκη. Αναγκάστηκαν τα Υπουργεία Παιδείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης να βγάζουν ανακοινώσεις, παρουσιάζοντας ως μεγάλη επιτυχία το 32% της συμμετοχής, τρολάροντας την κυριολεξία τον ίδιο τους τον εαυτό. Τι έχουν αλήθεια να μας πούν οι θειασότες των ηλεκτρονικών εκλογών που μας ζάλιζαν με τα περί εμβάθυνσης της δημοκρατίας, αυτοί που δεν χάνουν ευκαιρία να ξυφουλκίσουν με χυδαία επιχειρήματα περί μειοψηφιών στα συνδικάτα με τα δικά τους τα καμώματα. Το 2018 στις αντίστοιχες εκλογές συμμετείχε το 90 και πάνω της 100 των εκπαιδευτικών. Τώρα μόλις το 32. Φοβερή και τρομερή εμβάθυνση των δημοκρατικών διαδικασιών. Να τη χαίρονται.
Όμως, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, αυτή η αποχή των εκπαιδευτικών αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, γιατί έγινε κατορθωτή απέναντι σε θεούς και δαίμονες. Γιατί δίπλα στο Υπουργείο Παιδείας και το μηχανισμό της διοίκησης βρέθηκαν οι συνδικαλιστές της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, που επέλεξαν τη συμμετοχή σε αυτή την άθλια διαδικασία, που έβαλαν πλάτη στο κυβερνητικό σχέδιο. Η στάση δε των συνδικαλιστών του ΣΥΡΙΖΑ σε ΔΟΕ και ΟΛΜΕ ήταν καθοριστική υπέρ αυτής της επιλογής. Πραγματικά δεν ξέρουμε αν κάτι τέτοιο θα το περίμενε ούτε η ίδια υπουργός. Το δίκαιο όμως δεν φημώνεται. Δίπλα στους 86 συλλόγους και ΕΛΜΕ που τάχθηκαν ενάντια στις ηλεκτρονικές εκλογές, στάθηκαν και εκατοντάδες ακόμα συνδικαλιστές σε όλη την Ελλάδα και φυσικά η πλειοψηφία του κλάδου που έδωσε περήφανη απάντηση. Οι εργαζόμενοι έχουμε το δύναμη. Μπορούμε να επιβάλλουμε το δίκιο μας. Μπορούμε να πετύχουμε νίκες, ακόμα και κόντρα στον αρνητικό συσχετισμό. Φτάνει να σπάσουμε το φόβο, να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, χωρίς ανοχή στην αντιλαϊκή πολιτική, χωρίς να ζυγιάζουμε τις ανάγκες μας με τις επιδιώξεις των λίγων, χωρίς αναμονή για μεσίες που υπόσχονται ότι θα μας λυτρώσουν και τελικά, είτε ως κυβέρνηση, είτε ως αντιπολίτευση, ψηφίζουν και υλοποιούν τους αντιλαϊκούς νόμους. Ναι, πρέπει το επόμενο διάστημα να δυναμώσει ο αγώνας απέναντι στη βάρβαρη και κοινική πολιτική της κυβέρνησης, να ανατραπεί η αντιλαϊκή πολιτική που μας μαυρίζει τη ζωή. Ταυτόχρονα όμως, χρειάζεται να καταδικαστούν όλοι όσοι από κοινού και εναλλάξ μας φόρτωσαν στις πλάτες ένα βουνό από άδικους νόμους, όσοι δεσμεύονται από την κοινή αντιλαϊκή στρατηγική. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, το επόμενο διάστημα θα βαδίσουμε μαζί με όσους και όσες δώσαμε τη μάχη της αποχής και της σημερινής επιτυχημένης απεργίας, μαζί και με αυτούς τους συνδικαλιστές που μπορεί να μην συμφωνούμε σε όλα, που μπορεί να προσεγγίζουμε διαφορετικά ορισμένα ζητήματα, όμως συμφωνούμε στο βασικό, στην ανάγκη να υπερασπιστούμε τα σωματεία και τις ομοσπονδίες στον χώρο της εκπαίδευσης από τον εκφυλισμό, στην ανάγκη να αγωνιστούμε χωρίς να περιμένουμε κανένα σωτήρα για τη δική μας ζωή. Από αύριο λοιπόν κιόλας κλιμακώνουμε τον αγώνα, παίρνουμε τη ζωή στα χέρια μας για να στρέψουμε την βαρύ χειμωνιά απέναντι σε όλους όσοι θέλουν να μαυρίσουν τις ζωές και τα δικαιώματά μας, το μέλλον των παιδιών μας. Καλή δύναμη!